Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Έχετε διαπιστώσει πως όταν ένας άνθρωπος έχει βρει το σκοπό του, αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και αφιερώνεται σε αυτό, τότε ζει με νόημα, χαρά και πληρότητα? Έχετε γνωρίσει κάποια παιδιά που μικρά δείχνουν ξεκάθαρα μια κλίση σε μια τέχνη, ένα άθλημα ή μια επιστήμη και ασχολούνται πολλές ώρες με αυτό, κάνουν όνειρα και ζητούν διακαώς από τους γονείς τους να τους στηρίξουν? Αυτά είναι παιδιά που έχουν βρει το σκοπό τους. Και αν εσείς δεν τον έχετε βρει, θα μοιραστώ 7 βήματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ανακαλύψετε τον δικό σας σκοπό, εκείνο που σας παθιάζει πραγματικά. Νούμερο 1. Εντοπίστε τις κορυφαίες στιγμές σας. Καθίστε ήσυχα με τον εαυτό σας, κάντε μια ανασκόπηση και φέρτε στο μυαλό σας στιγμές όπου αισθανθήκατε ικανοποίηση, δημιουργικότητα ή ένα δυνατό συνέστημα συμμετοχής και συμβολής. Ποιες δραστηριότητες ή προσπάθειες σας έφεραν να νιώθετε αυτή τη χαρά και την πληρότητα? Νούμερο 2. Βρείτε τις αξίες σας. Εξερευνήστε τι είναι για σας σημαντικό, γιατί ο δικός σας σκοπός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες σας. Κάντε μια λίστα και συνδυάστε τις με τις ασχολίες και τις δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ενθουσιάζουν. Νούμερο 3. Εντοπίστε τι σας παθιάζει. Τι σας αρέσει να κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Για ποια θέματα ή δραστηριότητες αισθάνεστε μια φυσική έλξη? Τι είναι αυτό που όταν το κάνετε περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβετε? Νούμερο 4. Προσδιορίστε τα ταλέντα σας. Καταγράψτε σε τι είστε καλοί, για ποια χαρακτηριστικά σας επαινούν οι άλλοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά που τους αρέσει πολύ η μαγειρική, ψάχνονται με συνταγές και φτιάχνουν υπέροχα φαγητά. Νούμερο 5. Βρείτε το γιατί σας. Συνήθως πίσω από τον σκοπό, μια μεγάλη κινητήρια δύναμη είναι ο αντίκτυπος, η επιρροή και η διαφορά που οραματίζεται κάποιος να φέρει στον κόσμο. Κάτι που θα συμβάλλει στην καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Στο νούμερο 6. Αναζητήστε έμπνευση. Εμπνευστείτε από μέντορες ή πρότυπα που αντιπροσωπεύουν αυτό που σας συναρπάζει ή τις αξίες που θαυμάζετε. Μάθετε από τη δική τους πορεία και εμπειρίες και διδαχθείτε από εκείνους για να πραγματώσετε τις δικές σας φιλοδοξίες. Νούμερο 7. Μπείτε στη δράση και πειραματιστείτε. Να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Δοκιμάστε δραστηριότητες και ασχολίες που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες σας. Και εντοπίστε τι σας ανεβάζει την ενέργεια και σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασμό και πληρότητα. Η ανακάλυψη του σκοπού της ζωής είναι μια συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, γι' αυτό μην απογοητεύεστε αν νιώθετε πως δεν τον έχετε βρει, ούτε και να συγκρίνεστε με εκείνους που θεωρείτε τυχερούς γιατί τον ανακάλυψαν σε νεαρή ηλικία. Θυμηθείτε πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μοναδικό εξελικτικό δρόμο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.